Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Sportic, το οποίο είναι κατάμεστο από εκδηλωτικότατους, αλλά όχι πάντα στο μέτρο του σωστού φιλάθλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ, ενός αγώνα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ωστόσο, είναι μόλις ένας αγώνας της τρίτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Ένας αγώνας δίχως αύριο, καθώς ο ηττημένος σήμερα αποχαιρετά εξαιρετικά πρόωρα έναν από τους τρεις φετινούς του στόχους, το Κύπελλο Ελλάδος. Ουσιαστικά μάλλον, ουσιαστικά όχι, καθώς οι Ερυθρόλευκοι εκτείουν την ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής που τους επιβλήθη από τον αθλητικό δικαστή από αγώνα του πρωταθλήματος πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε εδώ την πρώτη πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Μπακατσιάς, Τζόνσον, Φασούλας, Τάρλατς και Βολκόφ. Ένα πανύψηλο σχήμα από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ο Φασούλας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Άλλωστε, λίγοι είναι εκείνοι που πίστεψαν ότι δεν θα προλάβαινε. Να, εδώ και η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Γκάλης Γιαννάκης στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Ξανασμίγουν τα ειδόνια λοιπόν μετά από χρόνια από την παρουσία του στον Άρη. Ο Πάσπαλης στην πρώτη του εμφάνιση με πράσινη φανέλα και όχι με κόκκινη. Άλλαξε και το νούμερο, το 8 έγινε 9. Και από εκεί και πέρα Πετσάρσκι και Βράνκοβιτς σε ψηλό σχήμα και από πλευράς Παναθηναϊκού. Δίνουμε πρόσωπα του παιχνιδιού βεβαίως με το νούμερο 15 ο Σάσα Βολκόφ με την κόκκινη φανέλα. Με το νούμερο 8 ο Έντι Τζόνσον με τα 13 χρόνια και τους 18.665 πόντους στο NBA. Φυσικά ο Ζάρκο Πάσπαλη, ενώ εσείς βλέπετε τον Έντι Τζόνσον. Ο Ζάρκο Πάσπαλη με το νούμερο 9 της πράσινης φανέλας και βεβαίως το δίδυμο Παναγιώτη Γιαννάκη και Νίκο Γκάλη μετά από 3 χρόνια και πάλι να φορά την ίδια φανέλα. Το ο Βολκόφ ανέλαβε τον Πάσπαλη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ο Τζόνσον τον Γκάλη που αστοχεί. Ο Φασούλας δεν είναι κανονισμοί. Θα πούμε για αυτούς διαρκούντος του παιχνιδιού. Βράνκοβιτς με τον Φασούλα, ένα γνώριμο δίδυμο στα ελληνικά γήπεδα εδώ και πολλά χρόνια. Ο Γκάλης και 0-2 για δύο βολές. Ξανά εδώ η προσπάθεια από τον Μαυροβούνιο. Ο Πάσπαλη είναι έτοιμος για τις βολές. Τρία παιχνίδι, αλλά πραγματικά πολύ δυνατό. Ο Τζόνσον έχει 0 στα 4 εντός παιδιάς. Μετά από το πρώτο καλάθι του που σημείωσε και ο Ολυμπιακός ισοφάρισε, ο Γκάλης δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 4-5. Πρέπει να βοηθήσουν τους διαιτητές στο δύσκολο έργο τους. Ξαναβλέπετε τη φάση, βλέπετε πόσο ο Μπακατσιάς έκανε φάουλ με το στήθος στον Γκάλη που έχει δικαίωμα για βολές. Να, εδώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, τόσο μεγάλο ντέρμπι. Το 6-5 παραμένει από την πρώτη άστοχη βολή του Νίκου Γκάλη. Καμία απολύτως ωφέλεια για τον Ολυμπιακό. Ξαναβλέπετε την προσπάθεια του Σοκ. Θα δείτε πως με το αριστερό χέρι της αναμφισβήτητα οι κορυφαίοι Έλληνες προπονητές τα τελευταία χρόνια. Ο Σοκ μειώνει σε 8-7, τον βλέπετε εδώ. 8-8 λοιπόν από τον Βολίστριας, 8-8 το σκορ. Ο Φασούλας rebound από τον Βράνκοβιτς. Σοκ για τον Γκάλη. Σοκ για 2. 8-10 από το σερί των 4 πόντων του Τίτσου. Ο Βολκόφ δεν συγκράτει την μπάλα. Πάσπαλη για τον Σοκ Γκάλης που έχει συγγύσει υπό την επιτήρηση του Νάκητς που είναι ο τρίτος παίκτης στον οποίο τον έχει εμπιστευτεί ο Ιωαννίδης. 9-12 από το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι του Χρήστου Μυριούνη. Μυριούνης για τον Πάσπαλη. Γκάλης με τον Φράνκο Νάκητς. Δεν φοβάται το Φασούλα και δικαιώνεται ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. 9-14, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ξαναείδατε ένα εντυπωσό. Να παίξουν πιο γρήγορα με αιχμή στον ευνηδιασμό των Πάσπαλη. Να δούμε βεβαίως αν μπορεί να γίνει αυτό και στην πράξη. Ο Σοκ θα σπρώξει στον ευνηδιασμό. Βγάζει για τον Μυριούνη. Συγκρατεί αυτό στην μπάλα. 2-2 από τον Μυριούνη. 12-16 από τον Χρήστο Μυριούνη που έχει 4 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έχει πάντα το προβάδισμα. Ξανά η προσπάθεια από τον Χρήστο Μυριούνη. Εντυπωσιακή πραγματικά δεν είναι 25. Αλβέρτης Πετσάρσκι κλείνεται εκεί μπροστά από τα θηρία του Ολυμπιακού. Αλλά και η τεχνική ηγεσία έχει μόλις 10 με 12 προπονήσεις με την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Παταβούκας για 3-1 στα 2 από τα 6-25. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά 19-18. Τα συνολικά λάθη των δύο ομάδων, ότι ο Ιωαννίδης και Πολίτης έχουν ακόμα πολλή δουλειά για να δουν τις ομάδες τους στην ιδανική αγωνιστική τους κατάσταση. Αλβέρτης off balance για 3. Ο Πετσάρσκι κερδίζει. Εντυπωσιακή προσπάθεια μπροστά από τον Φασούλα. Και ένα δίποντο του Σόκ έκαναν το σκορ 21-23 από πλευράς ερυθρολεύκων ο Φασούλας. Ο Τζόνσον στο Γιαννάκη, ο Μπακατσιά στον Γκάλι, ο Σιγάλα στον Πάσπαλη. Τα μαρκαρίσματα περίπου όπως το πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό που αμήνεται πάντα σε man-to-man. Γιαννάκης με τον Τζόνσον σουτάρι για 3, 23-26 με τον Παναθηναϊκό να έχει με τον Βράνκοβιτς και τον Πετσάρσκι και εκεί δεν μπορεί να ελπίσει σε τίποτα περισσότερο από αυτό που είδατε. Γιαννάκης με τον Τζόνσον. Γκάλης με τον Μπακατσιά, φάση σπεσιαλιτέ θα έλεγε κανείς για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που έχει 9 πόντους με 4 στα 7 δίποντα. Ο Γκάλης είναι και πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού αλλά και του 8 στα 33 σουτ για τον Ολυμπιακό, μόλις 24% το ποσοστό εντός παιδιάς. Ο Πετσάρσκι 24-30 ο Παναθηναϊκός. Τέρλατς και Γκάλης με 9 πόντους είναι οι πρώτοι σκόρερς των ομάδων τους. Μπήκαμε στα τελευταία 15 λεπτά του μεγάλου αγώνα. Ο Γκάλης ένας εναντίον όλων, 11 πόντοι από τον Νίκο Γκάλη. Ο Παναθηναϊκός μπροστά 28-32. Μάλλον έγινε φάουλ εκεί από τον Πετσάρσκι, οι διαιτητές ωστόσο έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Πετσάρσκι με τον Φασούλα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, ο Πετσάρσκι εντυπωσιακό καλάθι μπροστά από Φασούλα και κρατήσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Βολκόφ, εκπληκτικό κόψιμο του Πετσάρσκι στον Φασούλα. Γκάλης για τον Πάσπαλη. Πρώτο καλάθι από τον Πάσπαλη μετά από 31 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. 34-36 με τον Ζάρκο. Να τον ξαναβλέπετε εσείς στο πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Πετσάρσκι, Πάσπαλη και Βράνκοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Βολκόφ, Τάρλατς και Φασούλας για τον Ολυμπιακό. Γκάλης, ασίστ για τον Σοκ. Καλάθι και φαόλα από τον Τίτσοκ που έδειξε εδώ την πολύ μεγάλη εξυπνάδα που τον διακρίνει στο παιχνίδι του. 34-38 ο Παναθηναϊκός καταφέρνει και ξεφεύγει και πάλι με αυτό το καλάθι του Σοκ που έχει δικαίωμα. Και φάουλ που βλέπετε από με το έμεσο τρίποντο από τον Τίτσοκ 7 λεπτά. Σοκ που επιχειρεί τη διείσδυση για τον Βράνκοβιτς. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει όμως φάουλ από τον Σιγά. Από 4 και 19 για το τέλος. Με μια βολή του Βράνκοβιτς ο Παναθηναϊκός προηγείται 40-36. 3 και 37 για το τέλος. Με το καλάθι του Πάσπαλη ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 6 πόντων 42-36 με τη συμπλήρωση των 30 δευτερολέπτων που είχε δικαίωμα για την επίθεση. Ξανά το καλάθι από 15 δευτερόλεπτα στους ερυθρολεύκους. Ο Βράνκοβιτς κερδίζει. Έχουμε τζάμπολ εκεί. Σωστή υπόδειξη από τον Ράλι. Βλέπετε εδώ την διαμαρτυρία από τον Βράνκοβιτς. Το time out ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι. Ο Βράνκοβιτς αστόχησε όμως στις δύο βολές που είχε να εκτελέσει. Αστόχησε και ο Σιγάλας. Έτσι λοιπόν απομένουν 22 δευτερόλεπτα, 40-42, 11 από τα 19 δευτερόλεπτα που απομένουν τώρα για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ιωαννίδης έχει ήδη ζητήσει time-out. Γκάλης, ο Πάσπαλη για 3, δεν του κάνει το χατήρι το καλάθι, παραλίγο να γίνει το λάθος, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 40-42, 6 δευτερόλεπτα. Ο Μπακατσιάς μάλλον δεν έχει αντιληφθεί, 2 δευτερόλεπτα. Ο Βολκόφ, δεν έχει λήξει το παιχνίδι, έχει λήξει. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με 40-42 και θα πάρει την πρόκριση. Μία απίστευτη φάση, ένα απίστευτο φινάλε στο κρισιμότερο παιχνίδι της χρονιάς μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. Ενώ ο τρόπος που πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι εκπληκτικός. Ο Βράνκοβιτς σκαρφάλωσε στην κερκίδα. 40-42 λοιπόν. Ευχαριστούμε τη Μιχέλη βεβαίως τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ευχαριστούμε και πάλι την Βίκη Μιχέλη. Έχω την εντύπωση πως στα λόγια του Κώστα Παταβούκα κρύβεται όλη η αλήθεια για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Σαφισμός από τον θεσμό για τον Ολυμπιακό περιορίζει κατά πολύ βεβαίως και τις βλέψεις του, αφού ουσιαστικά ο πρώτος από τους τρεις στόχους πολύ. Το τελικό, επαναλαμβάνω, μετά από 40 λεπτά παιχνιδιού, Ολυμπιακό 40, Παναθηναϊκό 42.